Περίεργα PC builds, κυρίες και κύριοι, μια σειρά που ήδη έχετε γράψει αρκετά σχόλια για να φτιάξουμε PC και σήμερα θα πάμε σε κάτι κλασικό, όσο κλασικό μπορεί να θεωρηθεί αυτό εδώ. Μιας και το σημερινό μας κουτί, το βλέπετε εδώ πέρα, θα είναι αυτό εδώ. Έχουμε δει PC μέσα σε κλασικά χαρτοκούτια. Είπα να το πάω σε ένα επίπεδο παραπάνω που και το συγκεκριμένο επίπεδο είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε όλοι εσείς και να έχετε ένα πρόχειρο κουτί μέχρι να πάρετε κάποιο κανονικό ή να το έχετε και μόνιμο αν προσέχετε λίγο παραπάνω. Όπως και να έχει, αυτό θα είναι το σημερινό μας κουτί από κάποια σχόλια που είδα και πάμε να ξεκινήσουμε αφού πρώτα μιλήσουμε για το GoodOffer 24, το site που θα βρούμε κλειδιά για Windows 10, Windows 11 αλλά και Office και μην ξεχάσετε να βάλετε τον κωδικό JUST για να έχετε 30% επιπλέον έκπτωση. Εκεί μέσα θα τα βρείτε όλα και link κάτω στην περιγραφή. Πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά με τη σχεδίαση. Όπως βλέπετε αυτό εδώ δεν είναι ένα κλασικό κουτί που θα πάρεις ξέρω, από ένα σούπερ μάρκετ, ένα χαρτόκουτο, ένα οτιδήποτε. Είναι ένα υλικό συσκευασίας το συγκεκριμένο, που είναι έτσι και λίγο πιο ανθεκτικό και λίγο πιο περίεργο. Γι' αυτό διάλεξα να το κάνω εδώ πέρα, μιας και θα χρειαστεί λίγη μόντα παραπάνω. Σε ένα κλασικό κουτί απλά πετάς όλα τα πράγματα μέσα και πολύ απλά δουλεύει. Οπότε γι' αυτό είπα να πάμε σε αυτό εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πιο χρήσιμο εργαλείο για σήμερα θα είναι το κοπίδι μας που θα το χρειαστούμε πάρα πολύ. Όπως επίσης εδώ με τα μαγικά εδώ του Studio Op εμφάνισα και ένα έτσι τρυπανάκι που θα το χρειαστούμε και αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά που θέλουμε να βάλουμε λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, όπως βλέπετε η διάταξη είναι λίγο περίεργη εδώ μέσα. Πρέπει να δούμε που θα μπει αρχικά η μητρική μας. Πιστεύω αν κόψω μερικά χάρτινα έτσι κομμάτια, μερικά νεύρα από μέσα, η μητρική σαν θέση είναι καλά εδώ πάνω, να είναι έτσι και πάνω-πάνω να την καμαρώνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν κόβοντας εδώ πέρα πρώτα. Τι ανατρίχιασες? Όχι παιδιά, ανατριχιάζετε με τέτοιους ήχους, ετοιμαστείτε για τα αυτιά σας. Λοιπόν, το πρώτο θα είναι αυτό εκεί. Είναι λίγο στριμωχτά εδώ τα πράγματα. Να τα σκίσουμε όλα. Κάνουμε τώρα εδώ πέρα, μπαίνει η μητρική. Μπαίνει εδώ το εργαλείο του μπάνα. Εδώ αυτά τα δύο νευράκια να φάμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, δοκιμή. Νομίζω έτσι εδώ καλά μπαίνει. Πώς θα βλέπει τα συστήματα? Καλώς. Καλώς. Άλλου system. Ναι, εδώ πέρα νομίζω πλέον τώρα η μητρική μας έχει μπει καλά. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο αντικείμενο που θέλουμε να τοποθετήσουμε, να δούμε και αυτό εδώ πώς θα κοπεί και τι θα κάνουμε. Λοιπόν, κάρτα γραφικών τώρα. Μπορούμε να τη βάλουμε έτσι και να εξέχει πάνω. Δεν ξέρω αν μου αρέσει που εξέχει όμως. Δεν θέλω. Θέλω να τα φέρω όλα στην επιφάνεια όπως έχω φέρει και τη μητρική εδώ πέρα. Οπότε θα έλεγα να βάλουμε αυτό εδώ, το eBayco, το riser cable, το οποίο θα μας κατεβάσει πιο χαμηλά την κάρτα γραφικών, να την τοποθετήσουμε και να την βάλουμε κάπου εδώ, που θα έχει και το άνοιγμα εδώ για τον ανεμιστήρα, θα το μεγαλώσουμε λίγο ακόμα το άνοιγμα και έτσι να μπει κάπου εκεί η κάρτα γραφικών. Πώς το βλέπεις? Νομίζω καλύτερα είναι έτσι. Κοίτα τώρα να δεις πώς το κάνουμε να έχει λίγο παραπάνω αέρα. Και τώρα πάμε να κόψουμε. Κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ από ό,τι έχω καταλάβει. Για να δούμε τώρα πόσο μεγάλος η τρύπα για τον ανεμιστήρα. Ουά! Κομπλέ. Μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Όλα το σβήσα όλα εγώ. Ναι, νομίζω εκεί πέρα κάρτα γραφικών θα είναι τέλεια. Ορίστε, σήμερα θα δείξουμε και ένα κουτί που δεν χρειάζεται 3D prints και έξτρα πράγματα, που μπορεί να το φτιάξει ο καθένας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πού θα βάλουμε το τροφοδοτικό. Εδώ δεν πάει ρε φίλε, δεν θα μπαίνουν τα καλώδια στην κάρτα γραφικών. Εδώ δεν πάει, δεν θα παίρνει αέρα η κάρτα γραφικών. Το πιο πιθανό σενάριο μου φαίνεται εδώ κάτω. Καλό δεν θα μας φτάνει ρε για το ρεύμα εδώ πάνω. Οπότε θα παίξουμε με extension σε περίπτωση που δεν φτάνει, γιατί αλλού δεν μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τροφοδοτικό έχει λίγο κοντά καλώδια. Είναι SFX για πιο μαζεμένα build. Οπότε εντάξει, θα το βάλουμε έτσι εδώ κάτω. Ωραία, εδώ έχει πολύ πράγμα τώρα που θέλει κόψιμο. Ετοιμάσου. Έλα, κοντεύουμε. Κάνε υπομονή. Ρε, τι ωραία βγήκε αυτό. Το τροφοδοτικό μας τώρα.
Τώρα εδώ δύσκολα τα πράγματα, φίλε. Για να κάνουμε τώρα μια ακόμη δοκιμή. Τώρα μάλιστα. Κύριε. Τώρα έρχεται εδώ πρόσωπο. Τέλεια. Λοιπόν, βέβαια τώρα έτσι εδώ δεν παίρνει αέρα τίποτα το τροφοδοτικό. Λέω πράγματα. Αλλά θα το κάνουμε να πάρει τώρα αμέσως. Οπ. Τώρα θα παίρνει τον αέρα του. Για να δούμε. Τώρα θα βγάζει πίσω τη θερμότητα, μια χαρά. Κομπλέ και το τροφοδοτικό. Τώρα έχουμε και έναν SSD να βάλουμε. Πού θα το βάλουμε τώρα αυτόν εδώ. Έτοιμη εδώ πέρα, βάση για SSD. Λοιπόν, η ώρα της συναρμολόγησης τώρα, αφού τα φτιάξαμε, τα κόψαμε εδώ πέρα το κουτί μας στο σχήμα που θέλουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα θα μπει η μητρική. Βέβαια πρέπει να κάνουμε ένα ακόμη κόψιμο έτσι όπως το βλέπω, κάτι μας ξέφυγε. Κάπως πρέπει να πάνε τα καλώδια εδώ πέρα ρε φίλε. Και τώρα θα μου πεις, Βασίλη, πώς θα στηρίξω τη μητρική. Μα, αυτό εδώ θα τη στηρίξουμε. Μπαμ, κατευθείαν πάω στη μητρική. Όχι ρε. Λοιπόν, Παναγία μου θα σκοτωθούμε. Παναγία μας σκοτωθούμε. Μία εκεί. Μία εκεί. Μία εκεί. Και μία εκεί. Όλα με το μάτι, σαν σωστός μάστορας. Κάρτα γραφικών τώρα. Είπαμε ότι θα πέσει κάπου εδώ. Για να πέσει κάπου εκεί. Και μία κάπου σε αυτό το ύψος. Καταλαβαίνεις εδώ πέρα τώρα που το πηγαίνω. Όχι. Δεν πειράζει, θα μείνεις τότε με την περιέργεια να δεις πώς θα τα στηρίξω όλα. Είναι πιο παντεντιάρικος τρόπος από ό,τι πιστεύεις ότι είναι. Απορώ τι θα βάλεις. Αν και το τροφοδοτικό η αλήθεια είναι δεν θα κουνιέται. Εντάξει, έχει και το βάρος, θα είναι και στο κάτω-κάτω μέρος του κουτιού. Παρ' όλα αυτά θα χρειαστεί να του κάνουμε και εκεί πέρα λίγο κάτι. Μια μόντα. Και έχουμε και λέμε τώρα. Μία εδώ. Μία εδώ. Μία εδώ. Μία εδώ. Για την κάρτα γραφικών θα χρειαστούμε και εδώ άλλη μία. Και εδώ άλλη μία. Είμαστε και νοικοκύριδες τώρα, τι να κάνουμε. Στο μεταξύ αυτό που καθαρίζω τόση ώρα είναι η βάση μητρικής από το PC Build Cremastra. Είδατε, τίποτα δεν πάει χαμένο. Όλα κάπου χρησιμοποιούνται. Τώρα είμαστε έτοιμοι για συναρμολόγηση. Αυτό θα χρειαστούμε, φίλε. Αυτός νομίζω είναι ο πολιούχος αυτών εδώ των επεισοδίων που χρειάζεται για να στηρίζονται τα πάντα. Τα αγαπημένα μας δεματικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, περνάμε πρώτα τα δεματικά εδώ. Λοιπόν, όπως είναι τώρα αυτό εδώ με τα δεματικά που έχει, θα έρθουμε εδώ και θα το περάσουμε στις τρύπες που ανοίξαμε αυτά τα δεματικά. Λοιπόν, πάμε τη μητρική μας μέσα τώρα σιγά σιγά. Τώρα, παίρνουμε. Κοίτα, στείλω τώρα πώς στέκονται. Αυτό που κάνεις είναι παράνομο. Γιατί? Όπως είναι με τα Lego που δεν τα βάζουμε ποτέ ανάποδα, δεν βάζουμε ποτέ τα ταϊράπ έτσι. Είναι παράνομο. Τώρα. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Στη συγκεκριμένη περίσταση έτσι χρειάζεται να μπουν. Και να δω πόσο clean και ωραίο είναι. Λίγο σφιξιματάκι τους κάνουμε. Φίλε, τώρα η μητρική. Και κάνει τώρα ένα μπραφ και πέφτει κάτω και σπάει. Και μην την πολυπιέζεις. Δεν πάει πουθενά ρε, εδώ μιλάμε τώρα για συστήματα, σούπερ συστήματα. Δεν βγάζει νόημα αυτό που λέω, αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις τι έχουμε ξεχάσει να κάνουμε, τριμπούλα. Είδα διακόπτη. Δεν έχουμε βάλει κουμπάκι. Το βάλω εδώ, πατάω έτσι, γιατί πρέπει να περάσει από κάτω προς τα πάνω. Για να έρθει εδώ το κουμπάκι μας. Και να μπει και το παξιμάδι. Λοιπόν, πάμε να συνδέσουμε και το κουμπί. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι λίγο δύσκολο να συνδεθεί εκεί μέσα που είναι. Κουμπί αυτοκαταστροφής είναι αυτό εδώ. Προχωράμε τώρα με κάρτα γραφικών. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε για την τοποθέτηση της κάρτας γραφικών φυσικά. Τι άλλο θα είναι, μερικά δεματικά. Ευτυχώς τα δεματικά είναι φθηνά. Κάνουμε την προετοιμασία μας. Θα μπει έτσι εκεί. Λοιπόν, ερχόμαστε. Τοποθετούμε. Αυτό το θέλουμε έτσι εδώ. Οριστική κάρτα. Δεν πάει πουθενά κι αυτή. Σχεδόν όλος ο ανεμιστήρας παίρνει αέρα. Και τώρα προχωράμε με το τροφοδοτικό μας. Μάντεψε τι θα χρειαστεί για το τροφοδοτικό. Μια χαρά. Πόπα έκατσε και αυτό.
κόβουμε τα περισσεύματα. Μέχρι στιγμής η μορφή του κουτιού είναι αυτή εδώ. Πώς σου φαίνονται εδώ τα συστήματα? Φύγει ωραίο. Με το κουμπάκι εδώ πάνω έτσι να πατάμε. Και τώρα θέλουμε και SSD. Αυτό είναι το μόνο που μπαίνει τόσο εύκολα. Εντάξει, βέβαια θα κάθεται ανάποδο τώρα για να πάνε εύκολα τα καλώδια. Αλλά δεν πειράζει. Ορίστε. Και SSD εκεί πέρα. Ρε τι πες τώρα ρε, πάμε να τα συνδέσουμε. Μόνο αυτό το καλώδιο δεν φτάνει. Τέλεια. Πρέπει να φέρω extension από κάτω. Ρε, θα έχει και cable management. Στο περίπου. Εντάξει, ο ανεμιστήρας παίρνει αέρα. Εδώ δεν μας πειράζουν τα καλώδια. Συνδέουμε και τον SSD. Και τον βάζουμε εκεί. Ένα καλώδιο δεδομένων. Και μας έχει μείνει μόνο αυτό εδώ, πάω να φέρω ένα extension από κάτω. A few minutes later. Βέβαια αυτό εδώ είναι φτιαγμένο να κάθεται ανάποδα. Δύο καλώδιο. Και επειδή είναι braided δεν του αρέσει να κάνει τόσο περίεργες γωνίες, αλλά δεν πειράζει. Και νομίζω είμαστε έτοιμοι. Και η ώρα της αλήθειας. Έχουμε βάλει εδώ πέρα καλώδια, οθόνες, πληκτρολόγια. Πάμε να δούμε αν το συγκεκριμένο PC λειτουργεί. Το πρώτο βήμα στέφθηκε με επιτυχία. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ανάβει το PC. Εντάξει, και αυτό ωραίο θα έλεγα ότι είναι. Δεν ξέρω πώς φαίνεται σε έναν τρόπο που το βλέπεις έτσι. Είναι ωραίο, είναι. Έτσι όπως έχει κάτσει εδώ με τα χωρίσματα που έχει και τα λοιπά. Έχουν κουμπώσει όλα πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα. Θα δουλέψει όμως εδώ πέρα ή κάψαμε τίποτα. Έβαλα επίσης και ένα extra extension εδώ πέρα για να το ταιριάζουμε με το από πάνω. Να είναι και όμορφο το PC μας τώρα. Όχι, τι αστεία θα κάνουμε. Μισές δουλειές. 3 hours later. Είμαστε τώρα εδώ κάμποση ώρα. Δεν έχει στείλει εικόνα. Και υποψιάζουμε ότι φταίει αυτό εδώ το Riser Cable, το eBayco με τα 5 ευρώ ξέρω εγώ πόσο το είχα πάρει. Που κάτι φορές μου κάνει κάτι κόλπα. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε μια διαφορετική κάρτα γραφικών. Πρώτα σβήνουμε το PC. Βγάζουμε HDMI και το βγάζουμε και αυτό εδώ πάνω. Αυτό θα μπει έτσι, άρα αυτό θα μπει έτσι. Και τοποθετούμε μία άλλη κάρτα γραφικών κατευθείαν πάνω στην PCI Express. Για να δούμε τώρα. Κάτσε να μπει, Windows. Όπα! Τι βλέπω εδώ, έχει βγάλει τη σημαία των Windows. Βέβαια, εντάξει, μπαίνει στο restoration από τα άναψη σβήσε που του έκανα γιατί δεν άναβε πριν. Εντάξει, τώρα είδαμε φως. Από ό,τι φαίνεται, αυτό εδώ το καλώδιο μας την έκανε τη ζημιά, γιατί η κάρτα γραφικών λειτουργεί κανονικότατα, θα μπορούσα να τη βάλω εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, τώρα αφού έχουμε μια δεύτερη, έχει και δύο κάρτες γραφικών τώρα μέσα το σύστημα. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Τώρα το μόνο που μένει είναι να ανοίξουμε ένα λολάκι. Μπαρμπαμπίλιος κυρίες και κύριοι, άμα θέλετε να βλέπετε δοκιμές σε μοτοσυκλέτες, όσο περιμένουμε να κάνει update το LOL. 2000 years later. Μετά από κάποια ώρα επιτέλους για το update, το meme με τα περίεργα PC, ειδικότερα για να παίξεις LOL, είναι εδώ πέρα, είναι ζωντανό. Και από ό,τι βλέπετε τώρα από ένα χαρτόκουτο με μερικά πράγματα έτσι πεταμένα μέσα, βέβαια μπορώ να πω ότι μου αρέσει. Έχει και τα braided καλώδια εδώ πέρα. Μιλάμε πολύ περιποιημένο σύστημα. Έτσι όπως έχει κάτσει και ο SSD, περνάνε και τα καλώδια από πίσω. Θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο περιποιημένο από ό,τι θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν ένα κουτί το οποίο θα ήταν σε ένα χαρτόκουτο. Βασικά σε υλικό συσκευασίας, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Συν ότι παίζουμε κανονικότατα και το λολάκι μας. Έλα εδώ πέρα στα Minion. Παίζουμε κανονικότητα και το λολάκι μας και το PC λειτουργεί απροβλημάτιστα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα PC μέσα σε ένα χαρτόκουτο παύλα υλικό συσκευασία. Το πήγαμε ένα level παραπάνω από τα κλασικά χαρτοκουτένια PC, πιστεύω με το αποτέλεσμα που έχουμε εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να μου γράψετε εσείς από κάτω ένα σχόλιο με το τι θα θέλατε να δούμε σε επόμενο PC. Δηλαδή, τι να χρησιμοποιήσω για να φτιάξω κουτί υπολογιστή. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Απλά θέλω να έχετε φαντασία και να μου γράψετε από κάτω τη δική σας ιδέα. Αυτό ήταν το βίντεο, κάντε μια εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο, κάντε ένα like γιατί βοηθάει με τον αλγόριθμο και να περνάτε καλά. Γεια σας!